Ninja TV. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τον άνθρωπο που θα έρθει τώρα σε λίγο εδώ. Δηλαδή, θα μπορούσα να μιλάω κανένα 24ωρο και να μην τελειώνω. Βαγγέλη μου, sorry, αλλά το ξέρεις. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή, είναι καραστάρ. Όταν λέμε στάρ, είναι καραστάρ. Δηλαδή, από τους μεγαλύτερους στάρ που έβγαλε η Ελλάδα, η Ελλάδα δεν την έβγαλε ακριβώς, που βγήκε στην Ελλάδα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Λοιπόν, τον κυνηγούσα 3 χρόνια να έρθει, αλλά δεν πιάνεται συνήθως. Δηλαδή, φεύγει μία από αριστερά, μία από δεξιά, μία την κόβει την μπάλα και δεν μπορούσα να τον στριμώξω να τον φέρω. Τελικά, με φάουλ και με τάκλιν ήρθε εδώ. Για μένα είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που πέρασε τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια, έστω και από τον Ολυμπιακό πέρασε ο Ριβάλντο, πέρασε ο Τζοβάνι, πέρασε ο Ντέταρη, πέρασαν άλλοι, ο Ζάχοβιτς, ο Καρεμπέ. Λοιπόν, αλλά κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή αυτή γνώμη, ο άνθρωπος με τα πιο πολλά πρωταθλήματα που δεν θα το σπάσει κανένα στο ρεκόρ αυτό, 12 πρωταθλήματα να πάρεις, να είσαι ο αρχηγός μιας ομάδος, να παίζεις εκπληκτικά, ιδιαίτερα όταν παίζεις απέναντι σε σένα. Κάτι είχε με αυτό. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε και στυλ όταν έτρεχε εκπληκτικό, ελάφι ήταν. Ομαδικός ήταν, έκανε πιο πολλές assist, έβαζε γκολ, τα έκανε όλα. Ένας ήταν. Ο ένας και μοναδικός, Πέτρακ Τζόρτζεβιτς ή Τζόλε. Γεια σου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας, Ρίγα. Σε στρίμωξα 3 χρόνια σε κυνηγάω. Τι φοβάσαι, ρε. Δεν είμαι Παναθηναϊκός. Και στο τέλος με τα 4 και κόκκινη κάρτα. 3 χρόνια. Αλλά δόξα τω Θεώ ήρθε ο Άγιος Βασίλης και σε έφερε δώρο. Να σε λέω και Πέτρο ή όχι. Πέτρακ, Τζόλε. Τι θα προτιμούσε εδώ που είμαστε. Πέτρο, Πέτρακ ή Τζόλε. Ανάλογα με το όνομα, ξέρω και από ποιο μέρος είναι ο καθένας. Το Πέτρο με βαφτίσανε στο πύργο. Ναι. Γιατί όταν πρώτο ήρθα, το Πρέτρο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με βάλανε στο ντους. Ναι, ναι, με βάλανε στο ντους και από σήμερα Πέτρος. Στο ντους, μας έτσι. Κανονικά. Κανονικά. Και όταν ήρθα στον Ολυμπιακό, εμείς έχουμε τη συνήθεια γενικώς στη παλιά Ιουγκοσλαβία το επίθετο να το κόβουμε από τον Τζόρτζε Βιτζόλε και με το τότε προπονητή, το Ντούσαν Μπάγεβιτς, ξεκίνησε αυτό το όνομα και ήταν και εύκολο για να φωνάεις, κατάλαβες. Πιο εύκολο, ναι, ναι, πολύ πιο εύκολο. Πάω στοίχημα και δεν σε ρωτάω ότι ποτέ δεν θα... ότι θα σου ένα καλό το πίστευε, γιατί κάθε πιτσιρικάς 18-20 ετών πιστεύει ότι είναι μεγάλο. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πίστευες ότι σε μια χώρα που δεν είναι και δική σου θα γινώσουν ένα είδωλο τόσα χρόνια. Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει... Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέπουμε και χρειάζονται πολλές συγκυρίες, τύχη. Αλλά αυτό που μου έχει συμβεί όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα, μετά από κάποιες μέρες είχα την αίσθηση ότι αυτή τη χώρα την γνώριζα σαν κάπως να ήμουν στην προηγούμενη ζωή σε αυτή τη χώρα. Πολύ γρήγορα έμαθα ελληνικά, προσαρμόστηκα πάρα πολύ, εύκολα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μία πορεία αυτό που ξέρουμε. Έχω πολλά ερωτήματα, δεν είναι ένα. Είναι γιατί δεν έφυγες ποτέ. Να ξεκινήσουμε όμως πώς ήρθες. Σε παίρνει ο Ερυθρός Αστέρας, σε δίνει σε μια μικρότερη ομάδα και κάποιοι που είναι, γιατί δεν ξέρω γιατί, λένε ότι οι Έλληνες και οι Σέρβοι είναι λαμόγια. Λένε έτσι. Έχουνε κάποια κάποιος, κενά. Κάποιος σε παραμύθιασε ότι ο Πανηλιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Τι σου είπε. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι για να με πείσουν, για να φύγω τότε, βέβαια. Ήταν και ο πόλεμος. Στη χώρα μου άρχισε ο πόλεμος. Υπήρχαν δύσκολος περίοδος. Η αλήθεια ήταν ότι ήθελα να φύγω να παίζω. Με βρήκανε κάποιοι ατζέντες και από εκεί και πέρα, για να με πείσουν να πάω στο Πανηλιακό, μου είπαν ότι είναι β' εθνική. Ότι είναι βήτα, ότι γεγάμα. Είναι βήτα, ναι, ναι, ναι. Όταν κατέβηκα κάτω δεν είχα δικαίωμα να παίξω το πρώτο Σαββατοκύριακο και έρχεται ο προπονητής τότε, ο κύριος Μακρύς, θυμάμαι και το όνομα, και μου λέει υπάρχει ένας, με χαϊδάρι παίζαμε, υπάρχει ένας πατριώτης σου, αν θες να μιλήσεις λίγο στη γλώσσα σου.
Τελειώνει το παιχνίδι. Με το που βγαίνει από τα αποδυτήρια, πιάνει το κεφάλι του ο άνθρωπος. Μου λέει: εσύ από εδώ, πώς φρέθηκες? Γιατί σιγά, λέω: δεν πειράζει, ξεμάς δύσκολα τα πράγματα. Β' εθνική ομάδα, ξεκινάω από 0 και όπου φτάσει. Ποια β' λέει? Ποια β' λέει? Ωραία. Λέει: ποια β' λέει? Εγώ 1,5 χρόνο παίζω σε αυτή την κατηγορία. Είναι γάμα εθνική. Τέλος πάντων, τελειώνει το παιχνίδι, τρώω πρώτη τη σφαλιάρα, ας πούμε. Ωραία, πας και το λες στον πρόεδρο. Λες, πρόεδρε, τι μου πες? Όχι, στον πρόεδρο, στους ατζέντιδες, γιατί εντάξει, ο πρόεδρος δεν είχε καμία σχέση. Οι άνθρωποι που μου μεταφράζανε και υπόγραφα συμβόλαιο μαζί τους, μου το μεταφέρανε έτσι. Λέω, τι γίνεται? Όχι, λέει, δεν είναι, είναι β' εθνική, απλά νότια και βόρεια. Βόρεια, τότε υπήρχαν και ομίλοι. Τέλος πάντων, αυτό το διάστημα απλά δεν μπορώ να τιμηθώ τι με κράτησε εκείνη τη στιγμή και έμεινα. Βέβαια, μου είπε το παιδί από την πατρίδα τότε, πολύ καλύτερα που ήρθε σε αυτή την ομάδα, γιατί πραγματικά έχει ένα εξαιρετικό πρόεδρο και είναι πάρα πολύ οργανωμένη η ομάδα. Από μισές αλφα-εθνικές ομάδες είναι καλύτερα που ήρθε εδώ πέρα. Και ξεκίνησε μια πορεία με το Πανελλιακό. Σε 3 χρόνια βρεθήκαμε αλφα-εθνική. Και από εκεί και πέρα το 96. Τώρα, το 96 πάει στον Ολυμπιακό. Τότε, αν θυμάμαι, υπήρξε μια μεγάλη κόντρα. Ήταν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να πάρει σένα και τον Γιαννακόπουλο. Πώς έγινε? Συνδυασμός. Ο Γιαννακόπουλος κατά κάποιο τρόπο είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Απλά ο Σταυρόπουλος ήθελε να μας δώσει με πακέτο. Στους δύο παίχτες. Εγώ δεν είχα καμία συζήτηση με Παναθηναϊκό ποτέ. Τον πάγερ, όσο τον και ήξερες. Τον ήξερα, ναι. Είχα παίξει και 2-3 φορές στο κύπελο με εναντίον την ΑΕΚ, αλλά και σαν πατριώτη ήξερα. Αλλά για μένα δεν ήταν το κύριος λόγος που βρέθηκα στον Ολυμπιακό μόνο ο Μπάγεβιτς. Ήταν πολλές άλλες λεπτομέρειες που τα ζήγησα και κατέληξα στον Ολυμπιακό. Εκείνο που έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με ήθελε πάρα πολύ ήταν η ΑΕΚ. Και μέχρι τελευταία στιγμή κυνήγησε, αλλά τελικά είχα δώσει το λόγο στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Πάμε να δούμε τι έκανες, αγόρι μου, μερικές στιγμές εκεί πέρα. Πάμε να δούμε λιγάκι έτσι, λιγάκι να θυμηθώ, να... για να αρχίσω να... 12! Εντάξει, Κύπρα. 12, ρε. Έρχεται ο Τζόρτζεβιτς, θα σκοράρει 1-0 ο Ολυμπιακός. Εκτελεί ο Τζόρτζεβιτς, μπάλα περνά από τον τείχος και πρέπει να έχει περάσει και τη γραμμή. Τζόρτζεβιτς για τον Ζιοβάνι. Στον κενό χώρο για τον Τζόρτζεβιτς δεν υπάρχει offside και για να δούμε ο Τζόρτζεβιτς απέναντι στον Μπίκιτς. Πλασάρει 3-0 εύκολα ο Ολυμπιακός. Τζόρτζεβιτς και Ράπτης 2-1 με το 11ο γκολ του Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς στο πρωτάθλημα. Τον Τζόρτζεβιτς το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Το παιχνίδι εδώ τελειώνει, ο Ολυμπιακός κάνει το 4-2. Προσποίηση το σούτ με το αριστερό εντυπωσιακό γκολ. Είναι το 4-0. Στο 15 του δεύτερου μέρους 1-0 με τον αρχηγό του Ολυμπιακού τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Εκεί που στην έκοψε Τζοβάνι και έφυγε 25 μέτρα μπροστά χωρίς ένα offside, δεν θα κάνεις το. Δεν μου λες, μικρός, έκανες αθλητισμό? Έκανα, ναι. Έκανες κατοστάρι? Έκανα στίβο, έκανα πολλά πράγματα μέσα από το σχολείο. Ταχύτητα? Ναι, 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 ναι. Και συγχρονισμό και βηματισμό γενικώς, και αυτό με βοήθησε στη συνέχεια πάρα πολύ. Τι μου πήγαινες, δεν είναι συμβαίνει. Εντάξει. Τι εντάξει. Λένε πολλές φορές ότι ο Κόκαλης δεν ήθελε να σε αφήσει να φύγεις ποτέ. Υπάρχει αλήθεια. Δηλαδή ότι όσο να έπαιρνες έξω, να σου δίναν και αυτοί. Έχουμε υπολογίσει ότι έφυγε γύρω στα 7 εκατομμύρια τότε, με 7 εκατομμύρια ο Γιωργάτος. Η δική σου τιμή τότε στο παζάρι αυτό ήταν παραπάνω από του Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει θα έκανες μεταγραφή εκείνη την εποχή 10 εκατομμυρίων. Οι προτάσεις που υπήρχαν τότε γύρω στα 10 με 12 εκατομμύρια δολάρια τότε ήταν. Ήταν ακόμα πιο πολλά. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν μετάνιωσα αυτό που έκανα.
Ο πρόεδρος, ο κύριος Κόκαλης, δεν είχε τη διάθεση να με πουλήσει. Ήθελε να σε βλέπει. Εντάξει, δεν ξέρω. Είχαμε ίσως έτσι χημεία καλή και όσες φορές είχα έτσι προτάσεις, δεν σκεφτότανε καν. Από την άλλη, σίγουρα αμέσως μου πρότεινε καινούριο συμβόλαιο να μείνω. Δεν ήταν από τους ανθρώπους οι οποίους που είχα συμβόλαιο άλλα 2-3 χρόνια. Αμέσως μου άλλαζε καλύτερη. Όσο καλύτερα έπαιζε, τόσο πιο πολύ. Εντάξει, αυτό ήταν η μεγαλύτερη μαγιά του Κόκαλη, by the way. Που λέμε. Απλά πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σωστός απέναντί μου και όχι μόνο και στα άλλα παιδιά που παίζανε, κάνανε 1-2 χρόνια καλή χρονιά, αμέσως έκανε ανανέωση. 2-3 περιπτώσεις χαλοκαιρινές που είχα πραγματικά πολύ σοβαρές προτάσεις. Δεν συζητούσε. Κοντά που μάστησες κάποια στιγμή, με κάποια ομάδα θα μάστησες. Υπήρχε και η Ιουβέντους, υπήρχε Βαλένσια, υπήρχαν Λάτσιο. Την Ιουβέντους δεν την άκουσες λίγο, γιατί τότε η Ιουβέντους ήταν και στα ντουζένια της. Σκέφτηκα. Από εκεί και πέρα όμως, όταν κάποιος σου δείχνει ότι σε θέλει πάρα πολύ, και το δείχνει και με τον τρόπο και με την κίνηση. Και η αλήθεια είναι και εγώ αγάπησα πολύ τον Ολυμπιακό. Έδεσα με αυτή την ομάδα και προχωρήσαμε μαζί. Το ξέρω. Αλλά εγώ απορώ πώς τα έκανες όλα αυτά τα πράγματα. Εσύ ήσουν και στο Χαβαλέ, ήσουν και στην Πλάκα και υπάρχει η φήμη ότι έριχνες κανένα 2 πακέτα τσιγάρα τη μέρα. Όχι, 2,5-3. 2,5-3. Όχι. Όταν έπαιζα, εντάξει. Λίγο. Την ώρα που έπαιζε, ξέρω, δεν κάπνιζε. Λέμε και τα παιδιά να μας ακούνε. Την ώρα που έπαιζε, δεν κάπνιζε, το ξέρω. Ότι κάπνιζα. Η αλήθεια είναι αυτή. Σίγουρα νέα παιδιά δεν πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα, το κομμάτι αυτό. Γιατί εμένα ίσως με βοήθησε το σώμα ή ίσως δεν είχα κάποιους ανθρώπους γύρω μου να με συμβουλέψουν και να με βοηθήσουν να με κατοδηγήσουν σε ένα διαφορετικό δρόμο. Πέτρο, είμαστε συνώνυμες, Πέτρο. Εγώ με βαφτίσαμε στην Κολυμπήθρα, εσένα μέσα στα ποτητήρια. Ήρθε η ώρα να πάμε για ημίχρονο. Έχει ημίχρονο, να τραβήξουμε μια ανάσα, να ξεκουραστούμε και να γυρίσουμε. Πάμε. Είμαστε πάντα στο βράδυ και είμαι με το θρύλο των θρύλων. Είπαμε 3 χρόνια και μου τον έφερε ο Άγιος Βασίλης. Πέτρακ, μία Πέτρο, μία Πέτρακ, μία Τζόλε. Θα τα κάνουμε έτσι για να είμαστε καλυμμένα από όλα. Όλοι να καλυμμένα. Από όλα καλυμμένα. Ναι. Πες μου και εμένα Πέτρακ. Οκ, μέσα είμαι. Λοιπόν, εσύ ήσουν ένα παιδί πολύ καλό, πέρασε πολύ καλό παιδί. Δηλαδή μπορεί, γιατί έκανε συνέχεια, έδινε την μπάλα στου αλουνού. Έκανε assist. Και εγώ να έπαιζα 10 γκολάκια θα τα έχουν, δεν υπάρχει περίπτωση με σένα. 10 γκολάκια. Αυτό παίζει. Αυτό βέβαια παίζει ρόλο και ποια θέση παίζεις. Ρε αγάπη μου, το δικό έχω εδώ πέρα μπροστά το 2002-2003, τότε με την Bayer Leverkusen που έχεις βάλει και 3 εκείνη τη μέρα, έκανες 14 γκολ και 15 ασίστ και την άλλη χρονιά που χάσαμε το πρωτάθλημα, το 3-4, τον τούρο. Είχες κάνει 22. Ο ρόλος μου μέσα στο αγωνιστικό χώρο περισσότερο ήταν δημιουργικός για να φέρεις μπάλα στους επιθετικούς και πολλές φορές η αλήθεια είναι μέσα στο αγωνιστικό χώρο μου άρεσε πολύ περισσότερο να δημιουργήσω παρά να σκοράρω ο ίδιος. Εντάξει, σκόραρες. Ήταν σκόραρα, αλλά πολλές φορές με ικανοποιούσε περισσότερο όταν δημιουργούσα και έδινα assist στους συμπαίκτες. Από αυτούς όλους τους προπονητές που είχες, ποιο γούσταρες τελικά πιο πολύ? Προπονητές. Ναι. Τώρα μπορείς να το πεις. Όχι, μα δεν πάντα μπορούσα να το πω. Δεν έχω κάποιο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Ποιος πιστεύεις ότι σε έκανε καλύτερο? Νομίζω τα πρώτα χρόνια στον Ολυμπιακό και γενικώς μας έδωσε αυτό τον αέρα και αυτή την αυτοπεποίθηση ήταν ο Μπάγεβιτς. Νομίζω μας βοήθησε, ειδικά που ήμασταν νέοι, η πρώτη χρονιά ήρθαμε στον Ολυμπιακό. Εσύ με το που πήγες χτύπησες, Μετά από το παιχνίδι με Παναθηναϊκό χτύπησα και τρισχιαστό, ναι, έκανα χειρουργείο. Και γύρισες σε πόσο καιρό? Σε 3 μήνες, 3,5 μήνες. Πώς γίνεται, ρε αγόρι μου, τώρα περιμένω ένα μπασκεμπολίστα εκεί πέρα που έχουμε ένα 4 μέτρα, ο οποίος έχει κάνει 14 μήνες και λέει ακόμα δεν μπορεί να γυρίσει και θυμάμαι γιατί το έγραψα. Ότι ο Τζόρτζεβιτς γύρισε στους 4 μήνες. 3,5 μήνες. Και θαύμα της φύσης.
Εντάξει, δούλεψα πάρα πολύ πάνω μου. Οι φυσιοθεραπευτές του Ολυμπιακού, τότε ο γιατρός ο Χρήστος Σοντάρας και ο Μπαλίδης, με βοηθήσανε πάρα πολύ, δούλεψα. Και βέβαια βοηθάει και το σώμα. Συμφωνώ. Προπονητή, είπε στον Μπαλίδη. Άμα σου έλεγα συμπαίκτη από όλους αυτούς που πέρασαν, ποιο θα έλεγες? Που τα προτιμούσα να ξαναέχω. Ένα για κάθε γραμμή. Έναν από πίσω στην άμυνα, έναν δίπλα σου στο κέντρο και έναν μπροστά. Τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα. Πάμε. Ξεκινάμε. Τερματοφύλακα, ξέρω τι θα πεις. Εντάξει. Πάμε. Θα έλεγα Νικοπολίδη. Πάμε. Αμυντικό, που μπορείς στην ομάδα σου. Αμυντικό, αν σαν φυσιονομία, σαν ιστορία του Ολυμπιακού, θα έλεγα Κούλης Καραταΐδης. Κούλη Καραταΐδη. Στα χάφη και στη σειρά. Στη σειρά υπήρχαν αρκετοί. Ναι. Υπήρχαν αρκετοί. Υπήρχε και Καρεμπέ, υπήρχε Γιάγια Τουρέ, υπήρχε Ζεηλίας, υπήρχε Στολφίδης. Πες ένα. Διάλεξε. Μένα που βλεπόσουν, ο καθένας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μένα που βλεπόσουν εύκολα εσύ. Ένα αμυντικό χάφ, ένα επιθετικό λοιπόν. Ένα αμυντικό. Εντάξει, Γιάγια Τουρέ θα έλεγα. Γιάγια Τουρέ. Από όλο το κομμάτι έτσι αγωνιστικό. Παρόλο ότι αντικό πάρα πολλά παιδιά. Όπως και Καρεμπέ. Το Στολτίδη και το Καρεμπέ. Ακόμα και ο Ζήλιας που δεν είχε την εικόνα αγωνιστική. Δεν έκανε πιστεύω καριέρα στον Ολυμπιακό και δεν πρόσφερε αυτό που ήταν. Είχε τη δυνατότητα. Πραγματικά ήταν εξαιρετικός. Τώρα όσο επιθετικό θα έλεγα και Καραπιάλης. Νινιάδης, πάρα πολύ. Ο Νινιάδης είναι και κολλητός. Είναι και κολλητός. Είναι και ακόμα, είναι πω, ακόμα γιατί στα καφενεία και στα τσιγάρα ναι, αυτός ναι. Κάπνιζε ή όχι. Αυτός κοίταζε σε ένα καπνίζει και μας μούρωνε. Κάπνιζε μαζί μου πάρα. Κάπνιζε το δωμάτιο, εσύ κάπνιζε και αυτός. Άμα πάθει τίποτα ποτέ θα φταίσαι εσύ να το ξέρεις. Αυτό εγώ, ναι, αναλαμβάνω. Παθητικός καπνίστης, αναλαμβάνεις την ευθύνη. Αναλαμβάνω. Δεν μου λες. Πλάκες είχατε καμιά φορά, ήταν όλα σοβαρά τα πράγματα. Με τον Μπάγεβιτς ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Με τον Μπάγεβιτς τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Χαζομάρες κάνανε στα αποδυτήρια. Πολλές. Πολλές. Τι, μόνο τα μπουγέλα, τίποτα άλλο. Και είχατε κάποιον που τον πειράζατε. Πάντα, πάντα. Ποιον, πες μου ένα. Ο πιο έτσι πειραχτήρης μέσα στα αποδυτήρια τα περισσότερα χρόνια που περάσαμε ήταν ο Καστίγιο. Ναι, ο Καστίγιο. Ο Καστίγιο ήταν. Όλη την ώρα διάβολο. Ναι, ναι, σόου έκανε συνέχεια. Έκανε σόου συνέχεια. Ναι, 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 συνέχεια, ο Ταραλίδης, διάφορα. Ο Καστίγιο χάνει, ήταν παιχτάρα και από το μυαλό του. Δεν ξέρω, εκεί όταν έφυγε η Ουκρανία, κάπου εκεί χάλασε. Αλλά πιστεύω ότι πραγματικά τέτοιο ταλέντο και τέτοια προσόντα που είχε. Δεν κρίμα ίσως το Θεό. Και ο ίδιος τα παράτησε. Απογοητεύτηκε που πήγε στην Σαχτάρ. Δεν ξέρω πάντως κρίμα. Με αυτά τα αθηρία εκεί πέρα με τον Τζοβάνι και με τον Ριβάλτο πώς τα πήγαινες? Μια χαρά, με όλους συμπαίκτες. Όχι από ζήλεψη καμιά φορά που φωνάζαν τον Τζοβάνι ή τον Ριβάλτο που ήταν ερωτευμένοι κάποιοι. Όχι, ποτέ. Έφαγες πολύ έρωτα από τους Γάβρους. Έφαγα και έφαγα και κράξιμο. Εντάξει, υπήρχαν ανάμεικτα τα. Ναι. Όλα ήταν μέσα στα 13 χρόνια. Είμαστε χωρισμένοι. Δεν θα πήγαινε κάτι καλά αν μόνο με αποθεώνανε ή δεν υπήρχε. Εννοείται. Κάτι. Αλλά σένα δεν σε βρήσαμε ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, δοκιμασίες υπάρχουν, αλλά μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό. Όταν πιστεύω κάποιος σε αποδοκιμάζει, πιστεύω ότι σε εμπιστεύει κιόλας και περιμένει κάτι από σένα. Όχι, αλήθεια πες. Όταν κάποιος σε αποδοκιμάζει, σε κράζει, ας πούμε, και εσύ είσαι τόσα χρόνια αυτό που είσαι σε μια ομάδα, δεν παθαίνεις κάτι, δεν χαλιέσαι? Καμιά φορά πειράζει από την άποψη ότι μπορείς να παίζεις 10 παιχνίδια πάρα πολύ καλά και ένα να είναι μέτριο ή να μην είσαι στη μέρα σου και να σβήνονται τα πάντα. Αυτό βέβαια γενικώς στην Ελλάδα υπάρχει ή του ύψους ή του βάθους. Δεν υπάρχει λίγο η μέση, γιατί ίδιος ήσουν πριν 3 μέρες, ξαφνικά δεν υπάρχει πουθενά. Και ξανά στις 3 μέρες ο Θεός. Εμένα μου αρέσει την κερκίδα, ξέρεις, κάθομαι δίπλα σε κανέναν άνθρωπο, βγάλει το μαλάκα έξω, βγάλει το ρε, βγάλει τον έξω, βάζει γκολ αυτός, που σε παιχταρά μου. Ναι. Που σε παιχταρά μου. Είναι το κλασικό. Το έλεγα εγώ, το έλεγα. Το στάνταρ. Τον έβλεπα. Το στάνταρ αυτό. Μαλάκα και μετά παιχταρά μου. 90 λεπτά μπορεί να σε αποδοκιμάζει όλο το γήπεδο και ξαφνικά στο 92-3 τελευταία φάση να γίνει γκολ και είσαι ο Θεός. Εντάξει, αυτό έχει το. Δεν το μετάνιωσε, Έλληνα έγινε, είπαμε. Εγώ έσκασα και που δεν σου είπα ποτέ να παίξει Εθνική Ελλάδος τότε. Μου είχαν πει, ναι. Μου είχαν αλλά πει. Δεν ήθελες. Όχι ότι δεν ήθελα, κάπου μου καθυστερήσανε λίγο με την απόφαση του διαβατηρίου και δεν είχα δυνατότητα. Από την άλλη, ερχόταν η κλίση από τη Σερβία και δεν μου δόθηκε δυνατότητα να αποφασίσω. Ναι. Ότι κάποιοι θέλανε, αλλά υπήρχε και μια αίσθηση ότι ίσως κάποιοι να μην. Είσαι παντρεμένος πόσα χρόνια? Παντρεμένος 16. Και είσαι με τη γυναίκα σου πόσα χρόνια? 22.
Με το που πήγες... Με το που πήγα στον πύργο τελείωσε. Βρήκες τη γυναίκα και τελείωσε. Εκεί με δέσανε. Από 22 χρονών δηλαδή, σε κόβω έτσι. 22-23 ξεκινήσαμε μαζί την πορεία από γάμα εθνική, πολύ σημαντικό. Ήρθα από την πατρίδα μου για να πάω στον πύργο στο Πελοπόννησο να γνωρίσω τη γυναίκα της ζωής μου. Είδες. Πολλά. Την ομάδα της ζωής σου, τη γυναίκα της ζωής σου. Πιστεύεις ότι υπάρχουν παίχτες, όπως ο άλλος στον Ηρακλή με τον Τζοβάνι, οι οποίοι θέλουν να σε χτυπήσουν? Όχι, υπάρχουν παίχτες ότι σε κυνηγάνε. Δεν πάει να κάνει φάουλ απλώς. Ναι, ναι, βεβαίως υπάρχουν. Εντάξει, εκεί στη φάση του Τζοβάνι δεν θα το χαρακτηρίζα το παιδί. Εντάξει, μπορεί να έγινε, αλλά υπάρχουν στιγμές μέσα στο αγωνιστικό χώρο και να σε κυνηγάνε και να κυνηγάς. Αυτή είναι αλήθεια. Ναι. Και οι δύο πλευρές. Ναι, συμφωνώ. Να... Αλλά είναι μερικοί που ξέρουν ότι είναι τσουρουκάδες. Πηγαίνουν κατευθείαν, μπαμ, ή πόδι μπάλα. Υπάρχουν κάποιοι που είναι γεννημένοι να χτυπήσουν. Δηλαδή ξέρουν κιόλας. Βέβαια υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι δεν ξέρουν να χτυπήσουν, πάνε να χτυπήσουν και παθαίνουν μεγαλύτερη ζημιά. Να χτυπιούν μόνοι στο τέλος. Μαλάκαστε. Αλλά υπήρχαν πραγματικά κάποιοι παίχτες που ξέραν να χτυπήσουν και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνοι. Σε αυτό το κομμάτι οι Ιταλοί ήταν πιο ειδικοί. Ξέρανε. Αυτή είναι επαγγελματία δολοφόνη. Το ξέρουν ακριβώς. Αυτή τη στιγμή σε μια νέα καριέρα εδώ και μερικά χρόνια και είσαι μάνατζερ. Μάνατζερ παιχτών. Πώς σου φαίνεται, πρέπει οι πιτσιρικάδες, ένας μάνατζερ να τους μαθαίνει και πώς να φέρονται και τι να κάνουν? Δηλαδή, άμα δεις κάποιον είναι λίγο πιο παχύς, του λες να δυνατήσει, άμα κάποιος είναι πιο αργός, πρέπει ένας μάνατζερ του λέει και αυτά ή ο προπονητής μόνο? Όχι, εννοείται ότι πρέπει να... Καταρχήν πρέπει από την ομάδα να υπάρχει αυτός έλεγχος, είτε στο βάρος είτε στις συμβουλές. Αλλά πολλές φορές, ειδικά στα νέα παιδιά, οι προπονητές δεν έχουν πολύ χρόνο να ασχοληθούν με λεπτομέρειες. Το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να τους κατοδηγήσουμε, ειδικά σε νέες ηλικίες, να τους κατοδηγήσουμε να βγουν σε ένα σωστό δρόμο και να κάνουμε παρατηρήσεις σε κάποια πράγματα που πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιώσουν. Και πάνω από όλα, το πιο σημαντικό σε ηλικία 15-17 χρονών, να γίνουν σωστοί αθλητές. Τώρα που σε ψάχνω, είσαι όλη την ώρα σε ταξίδια. Πού πας? Παντού, όλη την Ευρώπη ταξιδεύω. Πώς όλη την Ευρώπη? Ναι, ναι. Εντάξει, είναι ψάχνεις επαφές, και παίχνεις είναι... από εκεί. Και ψάχνω και επαφές, γνωριμίες, τα ραντεβού. Γενικώς αυτό έχει πάρα πολλά ταξίδια. Από ό,τι κατάλαβα, έβαλες και μια ανάρτηση, μια φωτογραφία και έχεις το Μιλιβόγεβιτς. Γιατί είναι Σέρβος, τον έβαλες ότι είναι παιχτάρα ή γιατί τον πιστεύεις ότι είναι παιχτάρα? Και πατριώτης και από την ίδια πόλη μου. Από την ίδια πόλη, ναι. Εντάξει, το ξέρω το παιδί από πολύ μικρό. Εντάξει, είναι... Α, το ξέρεις από μικρό? Ναι, το ξέρω από πολύ μικρό. Αυτός πιστεύεις θα την κάνει όπου να είναι? Πιστεύω ότι θα έχει πολύ σοβαρές προτάσεις. Σε εκείνη την ομάδα που είχατε εσείς, το 6, 7, 8, εκεί, το 4. Και 4 και 5. Σήμερα, ποιος παίκτης του Ολυμπιακού θα έπαιζε εύκολα? Σημερινός. Ντομίνγκες. Α? Ντομίνγκες. Θα μπορούσε άνετα. Πιο μικρός. Και τώρα, μια χαρά είναι. Για μένα μια χαρά είναι. Γιατί και εσύ πήγες μέχρι τα 36, 37 που πήγες. Έχουμε αυτή την ελληνική. Σε λίγο θα σου δίνουμε και... Μέχρι τα 29 είσαι ταλέντος, τα 31 είσαι βετεράνος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Παιδιά, έχεις? Έχω δύο γιους. Πόσο χρόνο? 16,5 ο μεγάλος Αλέξανδρος. Και 13,5 στα 14 ώρα φαΐ. Ξέρει κανένας μπάλα από αυτούς? Ξέρουν και οι δύο. Αλλά πάνε για δουλειά. Εντάξει, μια χαρά. Είναι αυτό που με ενδιαφέρει, να ασχολούνται με αθλητισμό. Ναι. Από εκεί και πέρα μόνοι τους θα καθορίσουν τι τους εκφράζει και τι θέλουν. Εσύ τα παιδιά θέλεις να πάνε πανεπιστήμιο? Δεν είμαι από αυτούς. Εντάξει, ο μεγάλος έτσι κι αλλιώς έχει διαλέξει και σε 1-2 χρόνια θα φύγει εξωτερικό για σπουδές. Yeah. Ο μικρός είναι περισσότερα με μπάλα και περισσότερα Ελληνοφιλική. Καλά, εντάξει, είναι μικρός φιλοσοφία. Ναι. Οπότε το βλέπω για εδώ. Έχει ελληνική φιλοσοφία. Mm. Πάει σε κάνα καφενείο στο Πασαλιμάνι, παίρνει κάνα καπουτσίνο, κάτι μου θυμίζει. κάτι μου θυμίζει. Τα βήματα του μπαμπά. Τα βήματα του μπαμπά. Αυτό νοιάζει του μπαμπά. Ο άλλος νοιάζει τη μαμά. Πέρασε μια πολύ άσχημη στιγμή στη ζωή σου, η χειρότερη, του αδερφού σου. Ναι. Αυτό σου έχει μείνει, ναι, 20 χρονών σε ατύχημα, 20, έτσι. Ναι, σε ατύχημα, 2007. Έπαθε σοκ? Μόνο σοκ. Μόνο σου έρχεται... Μου έρχονται, και όσο περνάει ο χρόνος και ο καιρός, όλο και πιο έντονες αναμνήσεις έρχονται. Η μαμά και ο μπαμπάς έχουν συνέλθει ή δεν συνέρχονται ποτέ? Ο μπαμπάς έφυγε, ναι, έφυγε. Η μαμά, όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν ξεπερνιέται αυτό, το νομίζω. Σε μια στιγμή τράκαρες και εσύ άσχημα. Τράκαρα και εγώ. Σε μια στιγμή, το 2005. Άρα την γλίτωσες. Την γλίτωσα. Η αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης, δεν
ο Άγιος Βασίλης Όστροσκης στο Μαυροβούνιο, 12 Μαΐου, είχε τη γιορτή εκείνη τη μέρα και εγώ είχα την αίσθηση ότι σαν κάποιος να με έσβρωξε, δεν είναι η ώρα μου. Τόσο ήταν βαρύ ατύχημα. Ήταν βαρύ ατύχημα, κακή στιγμή, γλίστρησε το αμάξι, βέβαια έτρεξα λίγο παραπάνω, αλλά ευτυχώς φύγανε όλα καλά. Θέλω να σε ευχηθώ, δεν ξέρω τι να σε ευχηθώ άλλο, να κάνεις να γίνεις ένας τεράστιος μάνας να πουλάς στο Μουρίνιο και στο, όχι μόνο στο, σε εμάς εδώ στο Μουρίνιο και στον Γκουαρδιόλα κανένα παίχτη να τους πάσει από τη Σερβία την Ελλάδα. Κοντεύουμε αυτό, να σου πάει καλά. Άμα το δουλέψεις όπως όλα τα δούλευες και εδώ το τσιγάρο δεν πειράζει, από εδώ και πέρα, πειράζει το τσιγάρο, κόψ' το κάποτε. Κόψτε και εγώ, Πέτρο, κόψτε. Τώρα που σταμάτησα, σκέφτομαι πραγματικά πολύ σοβαρά να το κόψω. Να είσαι πάντα καλά και θέλω να σε ευχαριστήσω εκ μέρους 4 εκατομμυρίων τύπων, αλλά και άλλων πιστεύω, ακόμα και αυτός που ήταν αντίπαλος η εκείνη Παναθηναϊκός, που σε θαυμάζαμε και μας έδωσε τις πιο όμορφες εικόνες που κρατήσαμε από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο στη ζωή μας. Και σε ευχαριστώ πολύ που επιτέλους ήρθες. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές, υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since there's no place to go,